Κάποια εποχή από τις παλιές, τα ζώα θέλησαν να εκλέξουν βασιλιά. Όπως ήταν φυσικό, διάλεξαν το λιοντάρι και για τη δύναμή του και για την ωραία χέτη του. Μόνο ο λαγός διαφώνησε για την εκλογή. Η μέρα της στέψης πλησίαζε. Το λιοντάρι είχε εγκατασταθεί στα βασιλικά παλάτια και καθόταν με όλα τα σημάδια της βασιλικής εξουσίας στο κεφάλι και στο χέρι πάνω στο βασιλικό θρόνο. Γύρω του κατά τη συνήθεια ήταν όλο το συμβούλιο. Κάθε ζώο, σύμφωνα με το έθιμο, ερχόταν το ένα μετά το άλλο να προσφέρει κάτι, απόδειξη της πίστης του στον καινούριο μονάρχη. Ο λαγός ήρθε τελευταίος. Πάνω στους ώμους του κουβαλούσε ένα σακί που είχε μέσα μια φρεσκοσκοτωμένη κατσίκα. Ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρησή του, έκαμε υπόκληση μπροστά στον καινούριο βασιλιά, άνοιξε το σακί του και άφησε να πέσει πάνω στο πάτωμα με τα στρωμένα χαλιά το δώρο του στο βασιλιά. Το λιοντάρι όμως, ξεχνώντας τη βασιλική τοξιοπρέπεια, μόλις είδε το φρέσκο αίμα του σκοτωμένου ζώου, ρίχτηκε πάνω του και άρχισε να το καταβροχθίζει, λερώνοντας έτσι τα βασιλικά καθίσματα και τις επίσημες στολές των συμβούλων του και τη δική του. Όλοι οι μαζεμένοι υπήκοοι ξέσπασαν σε γέλια περιφρονητικά. Αμέσως εκθρόνησαν τον βασιλιά, που δεν φάνηκε άξιος της τιμής που του κάνανε, και στη θέση του εξέλεξαν τον λαγό, που μπόρεσε με την εξυπνάδα του και απόδειξε πόσο ανάξιος ήταν ο αντίπαλός του για ένα τόσο μεγάλο αξίωμα.